φωνή Ζάρκου, ένα αγέροχο προκλητικά στιβαρό κτίσμα που αν δεν φαινόταν ο αγιορείτικος τρούλος του ναού πάνω από την ψηλή καστρόχτη στη μάντρα, θα είχαμε το πρότυπο ενός προκλητικού φεουδαρχικού υποστατικού. Στην όλη καστροειδή μορφή της επικρατεί ο φρουριακός βυζαντινός πύργος, αληθινός οχυρωματικός προμαχώνας, που μαζί με τα κυκλικά παρατηρητήρια της αφαιρούν βαθμούς του θρησκευτικού της χαρακτήρα, αλλά της προσθέτουν μια χιλιετία βυζαντινού μεγαλείου. Την ανταμώνουμε αφήνοντας το δρόμο που ενώνει τη Λάρισα με τα Τρίκαλα και που ακολουθεί τον ρου του χιλιοτραγουδισμένου ποινιού, 2 χιλιόμετρα πάνω από το ονομαστό χωριό του Θεσσαλικού κάμπου Ζάρκο. Η ιστορία της γένεσής της χάνεται μέσα στον όλεθρο των λαιλασιών που υπέστη στους οδυνηρούς χρόνους του τέλους του 19ου αιώνα. Η ζωή της Μονής είναι την εποχή αυτή άρρηκτα δεμένη με τη ζωή των Ζαρκινών που ζουν μαζί με τους κατοίκους της κοντινής Φαρκαδόνας την φρικτή ζωή των Θεσσαλών Κολύβων. Κτήματα του μοναστηριού καλλιεργούσαν και την εποχή αυτή μοναστήρι Ζαρκινοί και Φαρκαδόνες βρέθηκαν κάτω από τη μάστιγα του αδίστακτου τσιφλικά καταπατητή Χριστάκη Ζωγράφου. Το μαρτυρολόγιο της περιοχής καλύπτει τις μελανότερες σελίδες του αγροτικού μας προβλήματος. Παρά τη στεναρή αντίσταση του μοναστηριού και των Ζαρκινών που τους εκπροσωπούσε τότε στη Βουλή ο θαραλέος Ζαρκινός αγροτιστής Γεώργιος Ταρμπάζης, επεκράτησε ο άρπαγας καταπατητής. Ήρθε και ο ταπεινωτικός πόλεμος του 1897, που ένα από τα θύματά του ήταν και η Μονή Ιωάννου Θεολόγου στο Ζάρκο. Άγρια λαιλασία από τους Τούρκους και σφαγή του ηγούμενού της, Ιωάννου Παπαχατζή. Έτσι, τα μόνα ψήγματα ιστορίας που πιστοποιούν ότι πρόκειται για μοναστήρι αιώνων είναι ο κώδικας της Μονής που συντάχθηκε το 1798 και η κρίση των ειδικών ότι οι φορητές εικόνες του είναι του 17ου αιώνα. Το 1901 ανακηρύσσεται διατηρητέα ενωμένη με τρεις άλλες αποδυναμωμένες και αυτές μονές και στη συνέχεια μετόχοι της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρου. Παρεμβάλλονται δεκαετίες ολόκληρες πλήρους εγκατάληψης και επιτέλους το 1995 ξαναγεννιέται. Γίνεται γυναικείο μοναστήρι. Η μικρή γλυκόλαλη καμπάνα στέλνει το μήνυμα στη μικρή αδελφότητα να ετοιμαστεί για τα λατρευτικά της καθήκοντα. Οι λαγκαδιές των Ζαρκινών χαμηλόβουνων παίρνουν και αυτές το μήνυμα. Το μοναστήρι τους ξαναζεί. Το καταφύγιο της κλεφτουριάς και της νεότερης μας εθνικής αντίστασης ξαναζωντάνεψε. Ευκαιρία και για μας σε αυτή την απόλυτη γαλήνη του λατρευτικού διαλύματος να επιθεωρήσουμε τον εξωτερικό περίβολο του ναού με το ανακαινισμένο συγκρότημα των κελιών. Η Ιερά Μονή Αγιώνα του Θεολόγου βρίσκεται 2 χιλιόμετρα περίπου βορείως στο χωρίο Ζάρκο. Ιστορικά στοιχεία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει από τότε και να ξέρουμε από τότε που άρχισε η ιστορία της Μονής. Από τους ειδικούς, με την εκτίμηση που κάνουν για το καθολικό της Μονής, το ανάγονται στο 17ο αιώνα και τις φορητές εικόνες που υπάρχουν στο τέμπλο στο 18ο αιώνα. Το καθολικό της Μονής είναι σταυροειδής εγγεγραμμένη με τατρούλο και χορούς αθωνικού τύπου. Η Ιερά Μονή ήταν εγκατελειμμένη από το 1930, 65 χρόνια. Ότι ήταν ανδρώα και το 1995 το Μάρτιο μήνα που εμείς ήρθαμε εδώ ανασυστήθηκε με τις ενέργειες και τις ευλογίες του οικείου Σεβασμιωτάτου, κυρίου Αλεξίου. Αφού ήταν εγκατελειμμένη, φυσικό ήταν να ήταν και λαιλατημένη, γιατί δεν έχουμε βρει στοιχεία ιστορικά
ούτε βιβλία εκκλησιαστικά που συνηθίζαν οι παλιότεροι μοναχοί να γράφουν, κάποια ιστορικά στοιχεία. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια στοιχεία για να γράψουμε και ένα βιβλιαράκι για την ιστορία σαν οδηγό. Το μοναστήρι βρίσκεται σε ανακαίνιση με τη βοήθεια του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και πολλών πιστών ανθρώπων, οι οποίοι δυναμικά και με σοβαρά ποσά βοηθήσαν για να φτάσει εδώ που έφτασε. Είμαστε μια μικρή αδελφότητα και προσπαθούμε να το ανακοινήσουμε με παραδοσιακό τρόπο και να μην αλλοιώσουμε ούτε την όψη που βρήκαμε πριν. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ό,τι καλύτερο και να ταιριάζει και στο χώρο και στην εποχή που περίπου υπολογίζουμε ότι κτίστηκε η Μονή. Και παρεμβάλλοντας φωτογραφίες αρχείου που δείχνουν σε ποια ικτρή κατάσταση είχε περιέλθει η Μονή πριν από την πρόσφατη ανακαίνιση, συνεχίζουμε την θεώρηση της ζωής του μοναστηριού. Έχοντας την πλήρη συμπαράσταση των Ζαρκινών, οι γυναίκες ρίχτηκαν στη δουλειά να οργανώσουν πάνω σε παραδοσιακά μοναστικά πρότυπα την ασκητική τους παρουσία. Και το πρώτο που περνούσε από το χέρι τους, χωρίς πολλά έξοδα, ήταν να οργανώσουν το αγροτικό διακόνημα. Μα η γυναικεία ευαισθησία τους προχώρησε στη δημιουργία ταυτόχρονα και ανθόκηπου, και λαχανικά και ανθεστήρια, και τροφή και ομορφιά. Η ίδια γη στα ανατρέφει και από τα ίδια χέρια δέχονται την καθημερινή τους λάτρα. Η φράση «Θέλεις να αναστήσεις ένα πεθαμένο μοναστήρι, στείλε εκεί μια γυναικεία αδελφότητα» βρίσκεται στο στόμα πολλών ιεραρχών που στις περιοχές τους συντελείται το θαύμα του σύγχρονου γυναικείου μοναχισμού. Πυρπολήσεις, φαγές, σεισμοί, εγκαταλείψεις και μετά η πέθρια επιμενοστάσια, η ιστορία του κάθε μοναστηριού. Ιστορίες καρμπών. Οι κατακτητές το είχαν συνειδητοποιήσει ότι στα μοναστήρια μας κατοικούσε και αυγάτιζε το αίσθημα της απελευθέρωσης του γένους και άσχισαν πάνω τους τη μανία τους. Τη συμπλήρωσε η αδιαφορία της πολιτείας. Έπρεπε να ζήσουμε το αναγεννητικό κίνημα των γυναικών για να ζωντανέψει ο προφητικός στίχος του εθνικού μας ποιητή. Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός ευθύσε γέμις άνθη. Ευτύχησε η ανακαίνιση στο θεολόγο του Ζάρκου. Αποκατέστησε την τραυματισμένη λιθοδομή των εξωτερικών τείχων. Όπλησε και στερέωσε εξωτερικά το ναό με ισχυρό αμοκονίαμα και σκέπασε το ρημαγμένο μοναστήρι με άψογες κεραμοσκεπές. Ο ναός του θεολόγου στο Ζάρκο ήταν το μόνο κτίσμα του μοναστηριού που πότε-πότε ζωντάνευε επειδή οι Ζαρκινοί τον χρησιμοποιούσαν σαν ενοριακό τους ξοκλήσι. Έτσι, η αθωνικού τύπου βασιλική μετατρούλου και χωρών ήταν ο μόνος χώρος της Μονής που θύμιζε ότι από εδώ πέρασε κάποτε η ζωή. Άκμασε, πέθανε και αναστήθηκε. Μπαίνουμε στο ναό αποτυπώνοντας τον Ιωάννη του Ευαγγελίου και της Αποκάλυψης. Ο πρόναος είναι κιόλας στη διάθεσή μας. Απαλό και αρχοντικό το χρώμα των αναγιογράφητων επιφανιών που δεν επέζησαν των καταστροφών και αποκαταστάθηκαν με ασβεστοκονίαμα. Επέζησαν όμως λιγοστές τοιχογραφίες που φανερώνουν πως από τον θεολόγο του Ζάρκου πέρασαν αγιογράφοι μεγάλης αξίας. Πέντε οι τοιχογραφίες του πρόναου. Η κοίμηση του Ιωάννου Θεολόγου στο υπέρθυρο, ο Ιωάννης στη στιγμή του οράματος της Αποκάλυψης, η Θεοτόκος, ο Ιησούς και ο Πρόδρομος.
Οι τοιχογραφίες, παρά τις ευδιάκριτες κακώσεις, εντυπωσιάζουν. Ειδικά η σεπτή παράσταση της κοίμησης του Θεολόγου. Αληθινή δημιουργία. Και με τη θεώρησή της, από τη Μεσόπορτα ανταμώνουμε τον Κυρίος Ναό. Εντυπωσιακή η στεφάνη του κεντρικού πολυέλαιου. Έργο έμπειρων τεχνητών της εκκλησιαστικής διακοσμητικής. Σημαδεύουμε τη Ζωφόρο ψηλά, στο μικρόν διαστάσεων λόγω της κατασκευαστικής ιδιομορφίας του Ναού Τέμπλου, που εξελίσσεται με ξυλόγρυπτες κορνίζες, όπου μέσα περικλείουν μορφές Αγίων και παραστάσεις των γραφών. Εκπληκτική η ξυλόγλυπτη παράσταση της κοίμησης του Θεολόγου. Ο μεγάλος της ξυλογλυπτικής τεχνίτης κυριολεκτικά θεολόγησε πάνω στο ξύλο. Και δεν είναι μικρότερης αξίας οι υπόλοιπες παραστάσεις που σμίλεψε πάνω στο τέμπλο. Είτε για διακοσμητικού χαρακτήρα παραστάσεις πρόκειται, είτε για θεολογικού. Η ξυλογλυπτική των δύο περασμένων αιώνων, του 18ου και του 19ου αιώνα, πρέπει να τύχει ειδικής προσοχής και μελέτης αν θέλουμε να μην πεθάνει μια παραδοσιακή μας τέχνη που δημιούργησε μεγάλες θρησκευτικές παραστάσεις και υπηρέτησε τη διακοσμητική, κυρίως των ναών, με έργα μνημεία. Από μια τέτοια μνημειώδη ξυλόγλυπτη παράσταση ξεκινάμε για το αντάμωμα των δεσποτικών εικόνων του τέμπλου. Ολοφώτινες οι μορφές με τα απαλά λαμπερά χρώματα που χρησιμοποίησαν οι άξιοι αγιογράφοι του 17ου αιώνα για να τονίσουν την παρουσία τους μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του ναού. Το ξυλόγλυπτο περιβάλλον της κάθε μιας τονίζει ακόμα πιο πολύ τη φωτεινότητά τους. Τέσσερις οι εικόνες του τέμπλου με την ακτινοβολούσα παρουσία τους. Της Θεοτόκου, του Ιησού του Προδρόμου και του Θεολόγου Ιωάννη. Ήρεμη, σεβάσμια μορφή, προφητική, ο πνευματικότερος των Ευαγγελιστών. Τα γραπτά του κινούν και σήμερα έντονες θεολογικές συζητήσεις και ερμηνείες. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι παρά το Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος». Σε εξεχωριστό εικονοστάσι η Βρεφοκρατούσα. Νεότερη εικόνα με έντονα βυσσινοκόκκινα χρώματα σε απόλυτη αντίθεση με αυτές του τέμπλου. Και με τις αγιογραφίες, λαϊκές ζωγραφιές θα τις χαρακτηρίζαμε, της Ζωφόρου, συμπληρώνουμε την αποτύπωση του ναού της Μονής Θεολόγου στον Τρικαλινό Ζάρκο. Τόσο οι μορφές της Ζωφόρου, όσο και η παράσταση της κοίμησης, τελευταία εικόνα της ενότητας αυτής στην κόγχη του ιερού, της χαρακτηρίζει μια έντονη λαϊκότητα
που θα είχαν ενδιαφέρον μόνο να τις κρίναμε αυτόνομα. Διαφορετικά, η αντίθεση με τις παλαιότερες κατά έναν αιώνα είναι κραυγαλαία. Είναι οι συνέπειες των απανωτών καταστροφών και των αλλεπάλληλων ανακαινήσεων και αγιογραφήσεων. Σύμπτωμα σε αναρρύθμιτες μονές που είχαν την ίδια τύχη. Αποτελούν όμως το ισχυρότερο ντοκουμέντο της ιστορικής τους πορείας και σαν τέτοιες, με όλα τους τα αισθητικά προβλήματα που γεννούν, αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για τις απανωτές τραγωδίες και νεκραναστάσεις τους. Και από τον Ζάρκο στους Σταγιάδες και από τον Ιωάννη Θεολόγου στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πηγαίνουμε να ανταμώσουμε μια από τις αρχαιότερες μονές του ελλαδικού χώρου, ακολουθώντας το δρόμο Καλαμπάκας Σταγιάδων μέσα στα Θεσσαλικά Χάσια Όρη. Σύνορο του ελληνικού κράτους η περιοχή με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως το 1912, όταν τα εδάφη της Δυτικής Μακεδονίας βορεινά και της Ηπείρου δυτικά ήταν ακόμη υποκατοχήν. Ανθούσε τότε η Μονή και προσέφερε απλόχερη θερμή φιλοξενία στα παλικάρια που από αυτήν την μποριά μπαίναν στα κατεχόμενα για να ενισχύσουν τον μακεδονικό αγώνα. Αυτή την πόρτα χτύπησε ένα βράδυ και από αυτό το διαβατικό πέρασε ένας από τους πρωταγωνιστές του αγώνα και πρωτομαρτυρές του. Ο Παύλος Μελάς. Το μοναστήρι και τώρα που είναι γυναικείο, 100 χρόνια μετά, θυμάται εκείνο το πέρασμα της θυσίας. Ας θυμηθούμε κι εμείς τα λόγια του συγκλονισμένου Παλαμά. «Πάντα χλωρό να σχέτε το χορτάρι, στον τόπο που σε ξάπλωσε το βόλι, ο παλικάρι». Αναστηλωματικός και ανακαινιστικός οργασμός στο ιστορικό μοναστήρι, που ο μεγάλος ερευνητής των αρχείων των μετεώρων καθηγητής Νικόλαος Βέης την θεωρεί αρχαιότερη των μονών της εισάγγελης πολιτείας των μετέωρων βράχων. Μα το ελιξίριο που μας τράβηξε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αγώνας των γυναικών που διέσωσαν από πλήρη καταστροφή ένα ατόφιο αγιογραφικό μνημείο. Αυτός ο απέριτος βυζαντινός σταυροειδής ναός με πρόναο εξονάρθηκα, που προσετέθη στον Κυρίος το 1906, είναι εκείνος που κρύβει ένα διασωσμένο εξ ολοκλήρου αγιογραφικό θησαυρό, που είμαστε έτοιμοι να αποτυπώσουμε. Μένουμε άφωνοι από το θέαμα. Η εξωτερική κατασκευή τίποτα δεν προδίδει από την εσωτερική του διαρρύθμιση. Ο εσωτερικός πρόναος, αγιογραφημένος στο σύνολό του, από το δάπεδο ως την οροφή, μας φαίνεται πανύψηλος. Ένα πλήθος αγιογραφιών σε μια εκπληκτική ενότητα χρωμάτων. Βρισκόμαστε στον Πρόναο. Είναι νεότερο κτίσμα του κυρίου Σναού και είναι ολοζωγράφιστος. Οι αγιογραφίες είναι του 19ου αιώνα από μια οικογένεια γεωγράφων από τους Χιονάδες της Ηπείρου, Μιχαήλ Μιχαήλ. Οι ίδιοι έχουν αγιογραφεί στις περισσότερες εκκλησίες της περιοχής μας. Βέβαια από τα χρόνια και από τον καπνό οι αγιογραφίες έχουν αλλοιωθεί. Επίσης και από τους σεισμούς έχουν πάθει ζημιές. Έχει γίνει μια προσπάθεια να καθαριστούν και όπως βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτή την αγιογραφία, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά.
Φυσικά χρειάζεται μια ορισμένη δαπάνη, την οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Ως προς τη σειρά που έχουν οι αγιογραφίες, είναι μαρτύρια Αγίων, όπως είναι στα συναξάρια με τους μήνες. Όπως βλέπουμε εδώ, από τις 15 του Ιουλίου είναι το μαρτύριο της Αγίας Ιουλίτης, 17 της Αγίας Μαρίνης, της Αγίας Παρασκευής του Αγίου Παντελεήμονος, 1η του Αγίου Ελεαζάρου, 1η Αυγούστου κλπ. Γύρω-γύρω. Στην πρώτη σειρά επάνω είναι οι 24 οίκοι της Θεοτόκου, οι χαιρετισμοί. Και μπροστά, απέναντι μόλις μπαίνουμε, είναι η μέλουσα κρίση. Εκπληκτικής εκφραστικότητας η σειρά των εικόνων που αναπαριστούν τα μαρτύρια Αγίων και Οσίων. Με όλη τους τη λαϊκότητα, τη διάχυτη απλοϊκότητα, προκαλούν τη συγκίνηση των πιστών. Οι μνήμες των μαρτυρίων δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεχόμενη προσφορά του Διημά Σταυροθέντα στο πρόσωπο των μαρτύρων του χριστιανικού πανθέου. Έμφαση επιμένουμε στην τοιχογραφία της βρεφοκρατούσας Θεοτόκου πριν από την είσοδό μας στον Κυρίως Ναό. Έντονες οι κακώσεις από την επί δεκαετίες εγκατάλειψη και παρόλα αυτά εντυπωσιακή. Εκπληκτικής φωτεινότητας και ωραιότητας η γιγάντια τοιχογραφία της κίμησης. Αληθινή σύλληψη των πανάξιων αγιογράφων. Η ιδιόμορφη κατασκευή του απέριτου ναού επέτρεψε στον παντοκράτορα της κόγχης του Τρούλου να φαίνεται ξεκομμένος από τη γη και να επιβλέπει από εκεί ψηλά την άμπελον ταύτην ειν εφύτευσε η δεξιά του Κυρίου. Είναι από τις παλαιότερες μονές της πατρίδας μας και η παλαιότερη της περιοχής. Γραπτά στοιχεία δεν υπάρχουν ή ελάχιστα. Το έτος ειδήσεώς της το 1004, οι αρχές του ενδεκάτου αιώνους, το ξέρουμε από ένα πατριαρχικό έγγραφο που στέλνει η Μονή στο Πατριαρχείο και αναφέρεται ως Μονή Σταγιάδων ιδρυθήσα το 1004. Αυτό το στοιχείο έχουμε. Ούτε οι κτήτρες είναι γνωστοί. Χάνονται στα βάθη των αιώνων. Το μοναστήρι ήταν πάντα ανδρικό και έστω και μένω μοναχό έμεινε πάντα σε λειτουργία, δεν διακόπη η λειτουργία του ποτέ. Πριν από 32 χρόνια, το 1968, μετετράπησε η γυναικεία η μονή και μέχρι τότε τη διατηρούσε ένας μοναχός σχεδόν τυφλός. Οι αδελφές όπως τη βρήκαν την ανακαίνισαν με τις δυνατότητες που είχαν βέβαια και την έκαναν βιώσιμη. Τώρα με τους σεισμούς του 1995 αρχίζουν πάλι να την ανακοινίζουν γιατί έπαθε σοβαρές ζημιές. Στον Κυρίως Ναό που βρισκόμαστε τώρα φαίνονται οι καταστροφές που έγιναν από το σεισμό και δεν έχει βέβαια γίνει καμιά επέμβαση ακόμη. Όσο για τον ρυθμό είναι μετά Βυζαντινός, δεν είναι ο πρώτος ναός της Μονής και δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε πού ακριβώς ήταν. Απλώς υποθέτουμε ότι κάπου προς το ιερό πρέπει να ήταν ο παλαιός ναός. Οι αγιογραφίες είναι του 17ου αιώνα και
με κάποιες επεμβάσεις μια οπή που κάνανε οι αρχαιολόγοι, βρήκαν χρώμα και είπαν ότι από κάτω υπάρχει άλλη γεωγραφία. Και αυτές έχουν πάθει αλλοιώσεις από τον καπνό, αλλά και από την πολλή υγρασία που είχε η σκεπή από την εποχή όπως την βρήκαμε εμείς. Κάναμε καινούργια σκεπή, τώρα βέβαια η υγρασία δεν περνάει, αλλά οι καταστροφές νομίζω δεν είναι αναστρέψιμες. Και από τον απογειωμένο Παντοκράτορα προχωρούμε στη θεώρηση του εντυπωσιακού τέμπλου, που μαζί με την κίνηση και τον Παντοκράτορα αποτελούν αληθινόν αγιογραφικό άθλο. Τα απαλά χρώματα των εικόνων στις δεσποτικές θέσεις του τέμπλου και η απόλυτη θεολογική άποψη που εκπέμπουν οι μορφές, με τη σειρά που τις αποτυπώνουμε: Πρόδρομος, Θεοτόκος, Ιησούς, κίνησης. Επαληθεύουν τον μεγάλο ρόλο της αγιογραφίας στη μακραίωνη πορεία της Ορθοδοξίας. Ας ησυχάσουν οι πολύπαθες εικόνες και τοιχογραφίες. Από εδώ και πέρα η πορεία τους είναι ασφαλής. Τα 32 χρόνια περιποίησης που δέχονται από τις άξιες γυναίκες της Μονής αποτελούν αδιάψευστο τεκμήριο πίστης, χρέους και προσφοράς. Όπως όλα τα μοναστήρια, έτσι και το δικό μας που είναι τόσο παλαιό, έχει βέβαια μεγάλη ιστορία. Από ό,τι ξέρουμε από γραπτό είναι η επίσκεψη του Παύλου Μελάτου, ήρωα αυτού της Μακεδονίας, που πέρασε 2 φορές από το μοναστήρι μας, το γράφει στις επιστολές που στέλνει στη σύζυγό του Ναταλία και περιγράφει το μοναστήρι, περιγράφει τα συναισθήματα που ένιωσε εδώ πέρα, κοινώνησε και το πρωί μαζί με το στρατιώτη του ξεκίνησε για τη Μακεδονία. Πέρασε τα σύνορα, τα οποία ήταν πολύ κοντά στη Μονή μας, εδώ στην επόμενη κορυφή που βλέπουμε. Βέβαια, το μοναστήρι και μέχρι σήμερα συνεχίζει την ιστορία του όπως τη συνεχίζει και οι μοναχές προσπαθούν να συνεχίσουν την ιστορία και την κοινωνική προσφορά που πάντα είχε και ό,τι μπορεί κάνει και σήμερα. Εμφαντικά επιμένουμε πάνω στον απέριτο ναό καθώς αποχωρούμε από τους σταγιάδες. Μας χάρισε μια εκλεκτή συγκίνηση. Όσο ταπεινός εξωτερικά, τόσο πλούσιος μέσα. Και τώρα που βρίσκεται σε τόσο άξια και στοργικά χέρια, ας νιώθει περήφανος που άντεξε τον χρόνο και τις μπόρες του.